δεύτερο θέμα, το οποίο αφορά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το οποίο έσκασε στην σημερινή Δημοτική Αρχή. Πριν τρεις μήνες περίπου, μετά το πρώτο τρίμηνο, είχαμε κάποιες οφλήσεις από το ΕΘΑ, από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Ζητήσαμε να μας αποστείλουν όλες τις ενέργειες που έχουμε πράξει ως τώρα και αφορά τη στέγαση των σχολείων στις κοινότητες Δέντρων, Αγίας Σοφίας και Πλατανολίων. Ήταν, όπως γνωρίζετε και όπως είναι γνωστό σε όλους, τα σχολεία αυτά πλήγηκαν ανεπανόρθωτα από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου του 2021 και προέκυψε ανάγκη τη στέγαση της λειτουργίας τους λόγω των σοβαρών ζημιών και που κατέστησαν τα κτίρια αυτά ακατάλληλα για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε την δωρεάν παραχώρηση του σχολικού συγκροτήματος στο στρατόπεδο Σχοινά για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης μετά από αίτημα του Δήμου Τυρνάβου και του Υπουργείου Άμυνας. Η δωρεάν παραχώρηση επεκτάθηκε για το σχολικό έτος 2021-2022. Αυτό, κύριε Κόκουρα, που δεν έγινε γνωστό και δεν έγινε γνωστό ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ δεν το φέρατε, είναι ότι υπήρχαν αλλεπάλληλα αιτήματα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας σε αλληλογραφία στο Δήμο Τυρνάβου, που ενημέρωνε το Ταμείο τότε ότι δεν είναι διατεθειμένο και δεν είναι εφικτό από την πλευρά του να συνεχίσει την δωρεάν παραχώρηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αλληλογραφία που μας έχει στείλει το Ταμείο, έγινε μετά τη λήξη στις 31 Ιουλίου του 2022 με την προηγούμενη σύμβαση. Το ΤΕΘΑ απαιτούσε τότε να το απαντήσετε ξεκάθαρα και καθόριζε μηνιαίο μίσθωμα 6.923 ευρώ σε ένα σεισμό του Δήμου, το μήνα, το τονίζω. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ΤΕΘΑ αυτή τη στιγμή να διεκδικεί από τη νέα Δημοτική Αρχή ξαφνικά 120.000 ευρώ. Και προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί τόσο καιρό, γιατί ήταν 2 χρόνια που εστάθηκαν αυτά τα αιτήματα τα οποία δεν έχουν εδώ πέρα σήμερα. Ξεκάθαρα το αναφέρω και σας στέλνω. Είναι όλη η αλληλογραφία. Γιατί ως σήμερα δεν ενημερώθηκε ποτέ μα ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν ενημερώθηκε ποτέ μα ποτέ ο λαός του Τυρνάβου και οι οικογένειες αυτών των σεισμόπληκτων παιδιών. Διότι μήπως επειδή είχαμε εκλογές δημοτικές, μήπως επειδή ήταν εθνικές εκλογές, γιατί αποκλείστηκε ένα τόσο σημαντικό θέμα και μείζον θέμα που αφορά το Δήμο Τυρνάβου και μια ευπαθή ομάδα όπως είναι η σεισμόπληκτη των χωριών αυτών. Θέλω τις απαντήσεις σας, κύριε Κόκουρα.